Θα πάμε σε ένα άλλο μενού. Η άλλη πλευρά. Το οποίο στείνεται στο πέραμα, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αρχίσει να αυξάνει τις μερίδες του. Εκεί θα συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Μερακλίδη και κοντά της είναι ο κύριος Δημήτρης Καρκανοραχάκης. Είναι ο ιδιοκτήτης ταβέρνας. Πες, ο κριτικός. Ο κριτικός. Να το πω έτσι, να μην του χαλάσω χατήρι. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε? Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε εδώ καθώς σήμερα αλλά και Πέμπτη και Παρασκευή μοιράζονται γεύματα στις 1:30 το μεσημέρι, ενώ Τρίτη και Παρασκευή πάει ο ίδιος γεύματα στους αστέγους για να μας πει καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί καλημέρα. Μας. Εγώ ευχαριστώ κύριε Ακούση, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγες ημέρες πήραμε μια πληροφορία ότι εκεί που βάζατε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, 10 τσουκάλια στη φωτιά για να μαγειρέψετε. Τώρα αρχίζετε και χρειάζεται πάλι να βάζετε παραπάνω. Τι έχει συμβεί, θέλετε να μας πείτε? Έχει ξεφύγει, δυστυχώς. Είναι... τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 500 το τόμα. Πάνω από 500 μερίδες φαγητό δίνω τη μέρα. Την ημέρα φτιάχνετε 500. Δυστυχώς έχει ξεφύγει με τα ενίκια. Έχουμε πολλές εξώσεις από παππούδες και γιαγιάδες που έχουν ανέβει τα ενίκια και παίρνουν 400-500 ευρώ σύνταξη. Και από 250 ευρώ το ενίκιο του το κάνουν 400 παράδειγμα. Να σας ρωτήσω και κάτι. Μας είπατε ότι τώρα, συγγνώμη αν με ακούτε κύριε Καρκανοραχάκη, μας είπατε ότι τώρα ετοιμάζετε 500 γεύματα καθημερινά. Πόσα ετοιμάζατε το προηγούμενο διάστημα και από πότε ξεκίνησε έτσι να αυξάνετε τις ποσότητες? Είχε πέσει, έδινα γύρω στις 150 με 250 μερίδες. Τώρα μου ζητάνε κάθε μέρα παραπάνω. Δεν ξέρω πώς μπορώ να τα επεξεργαστώ. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος μπορεί να βοηθήσει με τρόφιμα. Θα μας πείτε λιγάκι πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός από τον Ιούνιο, Ιούλιο, από τον Ιούλιο και μετά πάρα πολύ. Πώς τον λειτουργείτε? Τον Αύγουστο είχαν κλείσει τα συστήθια λόγω... Και κάποιος που θέλει πώς λειτουργεί ο μηχανισμός στην ταβέρνα σας και κάποιος που μας παρακολουθεί και θέλει τρόφιμα να βοηθήσει. Όποιος τι πρέπει λεφτά, να κάνει? Θέλω τρόφιμα. Όποιος θέλει να φέρει τρόφιμα. Δηλαδή μακαρόνια, πελτέ, ξέρω, μια συσκευασία. Συσκευασίες να καταλάβετε. Συσκευασίες που βάζω στα φαγητά. Θέλω 100 ευρώ, 98 ευρώ τη μέρα για συσκευασίες. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι κάθε μέρα αυτά. Όποιος θέλει να αγοράσει μια συσκευασία, να αγοράσει ένα πακέτο μακαρόνια, να αγοράσει ένα κιλό κιμά, ό,τι και να πάρει είναι βοήθεια. Δηλαδή, να καταλάβετε, προχθές που έκανα μακαρόνια με κιμά, έβαλα κιμά 27 πακέτα. 27 κιλά κιμά, συγγνώμη. Και 140 πακέτα μακαρόνια για να φτάσει. Καταλάβετε τώρα 27. Όλα αυτά είναι έξοδα, το καταλαβαίνω. Τι ηλικίες έρχονται σε εσάς? Πείτε μας λιγάκι για τους ανθρώπους που έρχονται κάθε καθημερινά κοντά σας. Έχω παππούδες και γιαγιάδες. Και έχω και μαμάδες με παιδάκια που έχουν πεθάνει, άντρες τους που έχουν τέτοια προβλήματα, καταλάβατε. Μονογονειακές οικογένειες, τέτοιους ανθρώπους. Έχω άνθρωποι... πάνω από 40 σπίτια εδώ στην περιοχή, στο Κερατσίνι, πέραμα, χωρίς ρεύμα, με παιδάκια. Και ζουν έτσι. Αυτούς δεν κοιτάμε τους πας κάθε μέρα φαγητό. Κύριε Δημήτρη. Έχω κόψει το ρεύμα, καταλαβαίνετε. Ναι. Και είναι ψυχολογικό και είναι δύσκολο, δεν γίνεται να τους αφήσω. Κύριε Δημήτρη, εντάξει, κάθε φορά λέμε πόσο χρήσιμη είναι η δουλειά που κάνετε, πόσο καλά την κάνετε, με πόση αφοσίωση στον συνάνθρωπο κτλ. Αλλά αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι δουλειά σας να την κάνετε. Υποκαθιστάτε τις υπηρεσίες πρόνοιας του κράτους. Αν το καλοσκεφτείς, αυτό θα πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, πιο οργανωμένα και όχι εθελοντικά. Κανονικά. Τώρα μας λέτε ότι υπάρχουν γέροντες στους οποίους κάνανε το νίκια από 250, 300, 400 ή 500 ευρώ επειδή αυξήθηκαν τα νίκια και αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν και δεν έχουν και να φάει. Σε μια γειτόνισσα εδώ πιο κάτω, ναι, από 2,80 της είπε 420. Το νίκια σε 420. Αυτή τη στιγμή είναι στο λιμάνι του Πειραιά άστεγη. Καταλαβαίνετε. Έφυγε η γυναίκα από το σπίτι δηλαδή. Έπαιρνε 418 σύνταξη. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να αντέξει? Και φανταζόμαστε, δεν είναι και η μοναδική περίπτωση. 15-20 χρόνια. Ήταν 20 χρόνια και τον εισάσεις. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα σε αυτή τη γυναίκα εσείς πηγαίνετε φαγητό στο λιμάνι. Δεν τρέπεται να το πούνε. Ναι, τώρα έρχονται από εδώ, θα έρθουν από εδώ. Από 1.30 με 2 ώρα έρχεται το συστήριο από εδώ. Από το μαγαζί Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή έρχονται από εδώ. Τρίτη, Κυριακή βράδυ θα πηγαίνω εγώ στο αστέγος. Τώρα, σήμερα, Πέμπτη και Παρασκευή έρχονται στις 1.30 ώρα από εδώ και τα παίρνουν. Έχει ουρές, όχι αστεία. Βλέπετε παιδάκια και περιμένουν να πάρουν φαγητό. Και αυτή η γυναίκα στο δρόμο. Δεν είναι εύκολο. Αυτή η γυναίκα στο δρόμο. Ναι, αυτή η γυναίκα. Τι αυτή είναι πάρα πολύ στο δρόμο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει ξεφύγει πλέον. Πότε το ξεκινήσατε? Από τα νίκια, από τις εξώσεις. Κύριε Καρκανοχωράκη, πότε το ξεκινήσατε αυτό? Εγώ το κάνω πολλά χρόνια αυτό. Απλά δεν έχω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που με βοηθάνε. Και λίγες εταιρείες. Δηλαδή τώρα, παράδειγμα, μου έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος ότι είναι έγινα, μου έστειλε ντομάτες.
Κάποιοι άνθρωποι λίγοι βοηθάνε. Δηλαδή, ξέρω ένα γείτονα Φώτη Λεβιτσάνο που μου πήρε συσκευασίε και κάτι άλλο. Βοηθάνε, αλλά δεν φτάνει παρά από το 20% από ό,τι χαλάω αυτά που μου φέρουν. Καταλάβατε. Είναι πολύ μεγάλε ποσότητε. Πόσα να σου φέρει ο άνθρωπο, ο καθένα. Σου φέρει 10 πακέτα μακαρόνια, 20 πακέτα μακαρόνια. Σου φέρει 10 κοτόπουλα. Όταν εγώ θέλω να βάλω 500 μπουτάκια κοτόπουλο για να καλύψω μια μέρα, παράδειγμα, να του βάλω κρέα. Καταλάβατε. Είναι πολύ μεγάλε ποσότητε. Όποιο θέλει να σου φέρει τρόφιμο, παιδιά, να βοηθήσει. Πραγματικά, τι να πει κανείς, πραγματικά, πραγματικά. Τώρα καθόμαστε εμείς και συζητάμε αν τσακώνεται ο Πολάκης με τον, με τον Κασελάκη, το πακέτο του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το γάμο του Αντετοκούμπο και τα υπόλοιπα, έτσι. Τι είχε το μενού. Ναι. Και εδώ τώρα μιλάμε για το τι θα μπει στην Κατσαρόλα σήμερα. 40 σπίτια με παιδάκια χωρίς ρεύμα. 40 σπίτια με παιδάκια χωρίς ρεύμα. 40 σπίτια. Έχετε εσείς την περιοχή εκεί. Γνωρίζετε εσείς τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ, ναι, που τους σπίτια κάθε μέρα. Τους ξέρω, ναι, βέβαια. Να τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν. Και οι περισσότεροι ντρέπονται να το δείξουν, να το πούνε. Τρέπουν να το μάθει ο διπλανός. Ναι. Καταλαβαίνετε, δεν λέω. Έρχονται πιο αργά να μην έχει ουρά για να μην τους δει ο άλλος που παίρνουν συζήτιο. Είναι εύκολα τα πράγματα. Προτιμούν να μην προλάβουν να πάρουν φαγητό. Νιώθουν αμήχανα. Προτιμούν να μην προλάβουν φαγητό παρά να πέσουν στα μάτια του διπλανού τους. Τι να πει κανείς. Κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστήσουμε. Δεν είναι επαγγελματίες, δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Και πάλι μπράβο. Έχουμε όντως ανάγκη. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό το οποίο κάνετε. Συγγνώμη, πείτε μας έναν τρόπο με τον οποίο, ένα τηλέφωνο, κάτι με το οποίο κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Για να στείλει πράγματα, οτιδήποτε. 210 400 400 23 87. 210 400 23 87. Γαλήνου 15 είναι στο Κερατζίνι. Η ταβέρνα, ταβερνακουστικός, όποιος θέλει να στείλει τρόφιμα, παιδιά, τρόφιμα. 210-400. Και ας έρθει να τα μαγειρέψουμε μαζί, να τα πάμε μαζί, δεν έχω πρόβλημα. 400-23-87. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κύριε Δημήτρη, και να είστε καλά για αυτό το οποίο κάνετε. Πόσο κόσμο βοηθάτε, πόσες οικογένειες. Να είστε καλά, εσείς. Να είστε καλά. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.